καταθέτοντας τον θεμέλιο λίθο του νέου σταδίου της Λεμεσού στο Κολώσσι στην παρουσία υπουργών και άλλων κρατικών αξιωματούχων, δημοτικών και κοινοτικών αρχών, της ηγεσίας του ΚΟΑ και της ΚΟΠ, καθώς και των διοικήσεων των τριών ποδοσφαιρικών ομάδων της πόλης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε για ακόμη μια φορά σαφές μήνυμα για την καταπολέμηση της χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγωνών. Πρώτη στο μέλημα μας αποτελεί η λήψη πρόσθετης σειράς μέτρων, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το εν λόγω φαινόμενα, τα οποία οφείλω να ομολογήσω είναι διαχρονικά. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της καταπολέμησης, όταν διεπιστώθη το 2015 ότι ο Σταύλος υπήρχε και οι μπαράγκες ελειτουργούσαν, είχαμε πει ότι θα πάρουμε μέτρα. Αναφερόμενος στην προσπάθεια για καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως με την εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου τα φαινόμενα χουλικανισμού έχουν εξαλειφθεί και ότι παρά τις όποιες αντιδράσεις, ο αριθμός ατόμων που έχουν αποκτήσει την κάρτα ξεπερνά τις 100.000. Η σημερινή μέρα αποτελεί πραγματικά ένα σημαντικό ρώσιμο για τον αθλητικό κόσμο της Λεμεσού, ιδιαίτερα τις ποδοσφαιρικές μας ομάδες, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλο μέσα από πόσες περιπέτειες έχει διέλθει η όλη διαδικασία προκειμένου να είμαστε σήμερα επιτέλους σε θέση να θεμελιώνουμε αυτό το σημαντικό στάδιο. Ο πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις αποφάσεις για το τσίριο στάδιο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα τηρηθούν όλα όσα συμφωνήθηκαν, αφού όπως τόνισε με αυστηρό ύφος, δεν δέχεται να διατρέχει κίνδυνο οποιοδήποτε φύλαθλος ή οποιαδήποτε ομάδα αγωνίζεται στο συγκεκριμένο στάδιο. Το νέο στάδιο αξίας 31 εκατομμυρίων ευρώ θα είναι χωρητικότητας 13.000 στεγασμένων θέσεων και 130 θέσεων στα δημοσιογραφικά θεωρία, ενώ ο χώρος στάθμευσης θα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 1.100 οχήματα. Το δε αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τετράμινο του 2022. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ευχήθηκε όπως τα χρονοδιαγράμματα τηρηθούν και παραδοθεί τον Μάιο του 2022 στις ομάδες της Λεμεσού και τους Λεμεσανούς.